Φίλες και φίλοι στο κανάλι μας, ψυχοεκπαιδευτικό, χαίρετε. Αυτό το βίντεο το γυρίζω Σάββατο βράδυ, 25 Ιουνίου 2022 και εσείς θα το δείτε κάποια στιγμή το πρωί της Κυριακής, 26 Ιουνίου 2022. Θα είναι ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο θα σας ενημερώσω, θα σας ε, θα υπενθυμίσω ότι απόψε στο live μας θα κάνουμε την κλήρωση για τα giveaway, για τα έξι εισιτήρια για τα διαδικτυακά πλέον σεμινάρια που θα γίνουν τον Ιούλιο του 2022. Θα είναι πλέον webinar. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος που κάνω το βίντεο, να σας υπενθυμίσω ότι απόψε, Κυριακή, 26 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ, θα έχουμε live, θα είναι ο Μιχάλης ο Γιαννουλάκης και εγώ και θα κάνουμε την κλήρωση από τα email που μας έχετε αποστείλει όσοι λάβατε μέρο στο διαγωνισμό για, για το giveaway των 6 εισιτηρίων για τα σεμινάρια και θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί θέλω να διαβάσω ένα εξαιρετικά συγκινητικό mail που έλαβα απόψε. Σας το διαβάζω ακριβώς όπως το έλαβα. Ήρθε Σάββατο 25 Ιουνίου στις 8 και 2 το βράδυ. Καλησπέρα Θεκλίτσα, λέει. Με αφορμή το hate mail που έλαβε σήμερα, Αποφάσισα να σου γράψω για ένα γλυκό κορίτσι που μου πρωτομίλησε για εσένα, που σ' αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί τη βοηθούσε απίστευτα και που χτες την αποχαιρετήσαμε για τελευταία φορά τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή. Ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή της. Είμαι σίγουρη πως τα πνεύματα μας κάποτε ελεύθερα θα να ξανασυναντηθούν για να συνεχίσουν τη φιλία που ξεκινήσαμε στην παρούσα ζωή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το mail το γράφει μια φίλη που χθες, δηλαδή την Παρασκευή 24 Ιουνίου, κίδεψε τη φίλη της. Η φίλη μου γεννήθηκε σε μια τοξική κακοπιτική οικογένεια με σκληρά πρότυπα και γαλουχήθηκε για να γίνει ένα πρόσωπο πολύ μακριά από τις φυσικές της κλίσεις πολύ μακριά από την πραγματική αγάπη. Διάλεξε έναν εξίσου κακοποιητικό σύζυγο και πορεύτηκε μαζί του για χρόνια, υπάκουη, πυθύνια σε κάθε λογή σταπεινώσεις και προσβολές, γιατί πίστευε ότι άξιζε τέτοιε συμπεριφορέ. Τα δικά σου βίντεο, ο ζωντανό τρόπο τη αφήγησής σου, τα παραδείγματα σου, ο θυμό σου, ξύπνησε μέσα τη συναισθήματα που είχε κουκουλώσει από την παιδική τη ηλικία για πρώτη φορά στη ζωή της, το γράφεις με κεφαλαία του για πρώτη φορά, ενδιαφέρθηκε για τη ψυχολογία. Η Θέκλα είπε αυτό, η Θέκλα συμβουλεύει εκείνο, έγινε η προσωπική της ηρωίδα. Δεν θα ξεχάσω όταν μία κολλητή της, της έκανε δώρο τα βιβλία σου πόσο χάρηκε. Έλαμπε ολόκληρη και τα ξεκοκάλιζε ξανά και ξανά. Έπλαινε, σιδέρωνε, Καθάριζε με τα ακουστικά σου αυτή και άκουγε τα βιτεάκια σου. Ακούω θέκλα, έλεγε, και ένα τεράστιο χαμόγελο άνθιζε στο πρόσωπό τη. Ένα συνομωτικό χαμόγελο γιατί ακούω θέκλα, σήμαινε κάνω την επανάστασή μου. Όταν ήρθε στην πόλη μας έτρεξε να σε συναντήσει. Πόση χαρά θέέ μου, η θέκλα μου άνοιξε τα μάτια, ήρθε κοντά σου, σου μίλησε σου είπε εμεί οι δύο έχουμε παρόμοια ιστορία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τη βοηθούσες για χρόνια. Η κακοποίηση όμως είχε κάνει τη δουλειά της και σωματοποιήθηκε με τη μορφή ενός σκληρού καρκίνου. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα λίγο πριν φύγει μου είπε η Θέκλα λέει αυτό. Θέκλα έχει βοηθήσει πολύ κόσμο με τα βίντεο και τις ιστορίες σου. Λυπάμαι που κάποιοι παραμένουν στην κακία τους αλλά σου έγραφαν όλοι όσοι βοήθησες, δεν θα προλαβαίνει να πάντα. Ήθελα σήμερα να σου γράψω για αυτό το γλυκό κορίτσι που σ' αγαπούσε πολύ και το επιχειρητήσαμε χθε. Έλαβα αυτό το mail προλίγου. Επειδή πίνω αντικαταθλιπτικά δεν μπορώ να κλάψω. Είναι δύσκολο για μένα να κλάψω, αλλά Τώρα καθώς σας το διάβαζα εδώ στον υπολογιστή και άκουγα τη φωνή μου να διαβάζει αυτά που έγραψε η φίλη, δεν μπορούσα παρά να συγκινηθώ. Και λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, που τόσοι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους κακοποιημένοι, ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, πιστεύοντας ότι αξίζουν την κακοποίηση, πιστεύοντας ότι εγώ δεν μπορώ να παραστατήσω, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, εγώ δεν έχω δικαίωμα να είμαι καλά, πρέπει να έχουμε την οποία τοξικότητα. Με συγκίνησε πολύ η ιστορία της φίλης, όμως με συγκινούν όλες οι ιστορίες των κακοποιημένων ανθρώπων. Όλες. Όλες. Το ότι έχω περάσει εγώ στην δική μου ζωή είναι πολύ μικρό, είναι πολύ λίγο μπροστά σε ότι έχει περάσει τόσο πολλοί κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα όταν έλαβα το, το hate mail, δηλαδή ένα email για να το μίσω σε αυτό που τώρα στην κοινότητα, η αλήθεια να λέγεται δεν στενοχωρεθήκα, πραγματικά καθόλου δεν στενοχωρεθήκα, χαμογέλασα και το πώ τώρα επίτηδε για να δείτε πως όταν κάποιος τοξικός άνθρωπος θεωρήσει ότι ο εχθρός του είναι πεσμένος κάτω, θα τον κλωτσίσει και από πάνω. Λέει, δυο πεσούς εις Υπάρχει αυτή η αρχαία ελληνική παροιμία όταν πέσει ο δρύς που είναι ένα πολύ δυνατό δέντρο ο δρύς, που είναι δύσκολο να το κόψεις, δεν μπορείς να δεν είναι εύκολο να κόψεις το, το δρί. όταν πέσει ο δρύς, Πα αν ήρθε, ξυλεύεται. Ο κάθε άνδρα πάει και γίνεται ξυλουργό. Του περνάει μετά να πάει να κόβει. Λοιπόν, για όσου δεν είδατε την ανάρτηση χθε στην κοινότητα, ένα χαζό email που μου έστειλε ένα πρόσωπο που δεν ξέρουμε ποιο είναι και θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι. Στο οποίο μου έλεγε ότι έχω βάλει αυτόν τον κόλ με τα σεμινάρια. Κάτι βλακίε εκεί πέρα. Είμαι ειλικρινή μαζί σα και θα συνεχίσω να είμαι πάντοτε ειλικρινή μαζί σα γιατί δεν μπορώ διαφορετικά η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο έχω μάθει, έχω, μάθει να ζω τη ζωή μου και στην πράξη γνωρίζω ότι συμφέρει πολύ περισσότερο να είσαι ειλικρινής παρά να προσποιείσαι ότι είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι, να προσποιείσαι πως νιώθεις διαφορετικά από ό,τι πραγματικά νιώθεις και γενικώ να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Ένα άλλο mail που έλαβα προλίγου ήρθε από μια άλλη φίλη, λέει «Θέκλα μου γλυκιά, επίτρεψέ μου να σε προσφωνώ, έτσι, μια και έχεις μπει στην καρδιά και στο σπίτι μου από το 2018, σε μια εξαιρετική δύσκολη περίοδο της, ζωή δύσκολη περίοδο της ζωής μου, χαμένη». Ευγνωμονώ τη φίλη μου, λέει, μέσα στην παρένθεση που μου σύστησε τα βίντεο σου. Δεν θέλω να σε κουράσω επαναλαμβάνοντας πράγματα που κατά έχω γράψει σε σχόλια όπως ότι για πάρα πολλούς από εμάς αποτελεί ένα φωτεινό φάρο και το κανάλι σου μια φωλιά και τόσα τόσα άλλα. Μπαίνοντα πριν λίγο από το σπίτι μου από τη δουλειά, πολύ κουραστική μέρα, μπήκα κατευθείαν στο κανάλι. Πάντα με ηρεμή. Ήθελα από μέρε να στείλω έτσι ανθρώπινα ένα email σε σένα, πιο πολύ να σου ευχηθώ, για να σου ευχηθώ με αγάπη, καλή επιτυχία για τα σεμινάρια, μια και τελευταία πήχα λίγο, γιατί έχασα λίγο ξαφνικά τον πατέρα μου. Πάνε τώρα 20 σχεδόν μέρε. Συλληπιτήρια φίλη. Υπάρχουν πάρα πολλά που προηγούνται αυτή τη απώλεια και άλλα τόσα που πρέπει να διαχειριστώ από εδώ και πέρα. Πάντω, γεγονό είναι ότι έχασα και του δύο γονεί μου μέσα σε 5,5 χρόνια. Το κατάλαβα ότι κάτι σου συνεβαίνει, γιατί είχε χαθεί από τα σχόλια. Το κατάλαβα ότι κάτι θα συνέβη. Συγγνώμη, βρεθέκλα μου, αν τα γράφω μπερδεμένα, το κεφάλι μου κουρκούτι. Καταλαβαίνει, καταλαβαίνω. Τα γεγονότα όμω με πρόλαβαν. Τα σεμινάρια δυστυχώ αναβλήθηκαν. Όχι, δεν αναβλήθηκαν. Τα σεμινάρια δεν θα γίνουν διαζώσει, θα γίνουν διαδικτυακά. Δεν αναβλήθηκαν. Και έτσι σε αυτό το email γράφω άλλα. Μπαίνοντα λοιπόν, επανέρχομαι σήμερα σπίτι και διαβάζοντα την ανάρτηση που έκανε πριν κάποιε ώρε, έμεινα. Τι δηλητηριώδε και βιτριολικό σχόλιο email ήταν αυτό που σου έστειλα. Λυπάμαι πραγματικά για λογαριασμό τη του χτυπάνε ή νομίζουν ότι χτυπάνε έναν επιστήμονα άνθρωπο με τόσο κακία σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Με θυμώνει αρχικά, με θλίβει βαθιά σε δεύτερο βαθμό. Ξέρει πω βαφτίζει ο λαό τέτοιε συμπεριφορέ. Πουστιά και αληθεία. Συγγνώμη για τι λέξει, μα είναι αλήθεια. Εννοείται σε επιστημονικό επίπεδο ή ξέρει πολύ καλύτερα από όλου μα τι περίπτωση ανθρώπου, ανθρώπου Ερωτηματικό είναι. Μα έχει μάθει και διδάξει πάμπολε φορέ μέσα από τα βίντεο. Τέλο πάντων, θέκλα, μη σε κουράζω άλλο. Οπότε και αν διαβάσει αυτό το email, να ξέρει πω έχει την αμέριστη αγάπη, σεβασμό και χτίμησή μου. Σε ευχαριστώ για όσα πολύτιμα μα προσφέρει απλόχερα και ανιδιωτελώ. Όταν είμαι λίγο καλύτερα, θα επανέλθω και στα σχόλια. Σου στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και ένα φιλί και στο γλυκούλι λάκι μα. Καλό βράδυ και καλή Κυριακή για αύριο. Μια άλλη φίλη αυτή. Συλληπιτήρια. Έχω καταλάβει ότι έρχεται μια φάση γύρω στη μέση ηλικία που ακόμη δεν έχω εγώ την προσωπική πείρα, την προσωπική εμπειρία. Το πιο πιθανό θα την έχω. Που φεύγουν οι γονείς και μένουν τα παιδιά στη μέση ηλικία πίσω, με ό,τι συνεπάγεται να χάσει το γονιό σου, είτε είχε καλή σχέση μαζί του, είτε είχε κακή σχέση μαζί του, είτε ήταν υγιή η κατάσταση, είτε δεν ήταν υγιή, είναι δύσκολο πράγμα. Η απώλεια γονέων στην ηλικία μα. Και καλή δύναμη σε όλου όσοι έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοιο ζήτημα. Του γονεί του ασθενείου, ασθενεί, του γονεί του να έχουν φύγει, του γονεί του στο κρεβάτι του πόνου, του γονεί του να είναι προ το τέλο τη ζωή του. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, απόψε στις 10 θα κάνουμε ένα live στο οποίο θα γίνει giveaway των 6 εισιτηρίων για τα διαδικτυακά σεμινάρια. Είπαμε τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια που είχαμε οργανώσει για να γίνουν διαζώσει τελικά θα γίνουν μέσω διαδικτύου. Ο λόγος για τον οποίο έκανα προχθές το βίντεο και είπα δημοσίως την αλήθεια ότι Λόγω του ότι γύρω στου 100 ανθρώπου είχαν αγοράσει, 100 και κάτι ήταν. 100 και κάτι άνθρωποι είχαν πάρει μόνο εισιτήριο, είχαμε προμηθευτεί το εισιτήριο για τα σεμινάρια. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να, διαπ, να, να γίνουν τα σεμινάρια διαζώσει, επειδή δεν θα έβγαιναν τα κόστη ε, από τα εισιτήρια. Ε, εγώ το έκανα με όλη μου την αθότητα, την οποία εξακολουθώ να έχω και εξακολουθώ να θέλω να έχω. Είπα όλη την αλήθεια στον κόσμο. Δεν έριξα το φταίξιμο σε κανέναν, απολογήθηκα γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι περίμεναν πώς και πώς να βρεθούμε από κοντά και εγώ ίδια προσωπικά περίμενα πώς και πώς να βρεθούμε από κοντά για να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε και να συμπνευματιστούμε. Δεν θεωρώ ότι είναι μία ήττα το να γίνουν διαδικτυακά τα σεμινάρια και όχι διαζώσεις σε καμία περίπτωση, παθαίνουμε και μαθαίνουμε μαζί με τον Μιχάλη του Γιαννουλάκη που είχε αναλάβει το διοργάνωση των σεμιναρίων και με την δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου είμαστε μια αγαπητική συνεργασιακή ομάδα. Θέλαμε να γίνουν γρήγορα τα πράγματα, γι' αυτό διαλέξαμε αυτή την ομάδα και γρήγορα είδαμε πως δεν θα ήταν αυτό εφικτό και γρήγορα σας ενημερώσαμε. Και πήραμε και θα πάρουμε και συνεχίζουμε να παίρνουμε τις πληροφορίες, τις απαραίτητες για το πώς σε επόμενη διοργάνωση να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ε, τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι εξίσου ψυχοφέλιμα, ψυχοεκπαιδευτικά κλπ. όπω το να γινόντουσαν αδιαζούσει. Εγώ είχα στενοχωρηθεί γιατί θα χάναμε την ευκαιρία να βρεθούμε. Από την άλλη, όμω, για να είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα, όταν λήφθηκε η απόφαση να γίνουν διαδικτυακά τα σεμινάρια μετά από πολύ σοβαρή σκέψη, εννοείται και να το πούμε και εγκαίρω, γιατί όπω σα είπα και σε εκείνο το βίντεο, ήδη είχαν πληρωθεί εκ μέρου με προκαταβολέ για τι αίθουσε. Ε, ένιωσα μια ανακούφιση όταν λήφθηκε αυτή η απόφαση, όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση, γιατί έχω δει τις τελευταίες μέρες ότι αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού και σκέφτομαι μην τυχόν και θα κινδύνευαν άνθρωποι ερχόμενοι στα σεμιναρία και δεν θα ξέραμε και πώς ήταν η πανδημική εικόνα τότε. Και επίση, επειδή ε, ο Λάκη περνάει μια φάση που δεν μπορεί να με χάσει, δεν μπορεί να φύγω από το πλάι του. Είχα πάει για καφέ προχθέ και τον πρόσεχε ο Λάζαρο Γιώρης και ήταν εξαιρετικά αναστατωμένο. Και είχα μέσα στο μυαλό μου πώ θα αντέξει αυτό να λείψω εγώ τουλάχιστον πέντε μέρε που θα χρειαζόταν να λείψω για τα σεμινάρια. Οπότε ένιωσα και μια ανακούφιση, πέρα από τη στενοχώρια που δεν θα βλέπουμε του ανθρώπου από κοντά, πέρα από την απογοήτευση που χαλάσαμε τα το, το όνειρα που είχαμε για να βρεθούμε. Ένιωσα και μια ανακούφιση. Αυτού λεχθέντους δεν σημαίνει ότι θα ακύρωνα τα σεμινάρια και θα τα κάνω διαδικτυακά για να μην μείνω μακριά από το λάκι. Θα βρίσκαμε λύση. Είμαστε μια οικογένεια εδώ. Είναι ο Λάζαρο, είναι η Κυριακή, είναι η κοπέλα του Λάζαρο. Έχει πολλού ανθρώπου που μπορούν να βοηθήσουν. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε όπω το βράδυ στο live. Συλληπιτήρια στι φίλε που μου στείλαν τα email. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κανάλι να μιλάμε αλήθειε. Θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε του ανθρώπου οι οποίοι χρειάζονται ενδυνάμωση για να ξεφύγουν από τον κλειό τη συνεξάρτηση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα θέματα τα οποία τα κάνουμε για καλό σκόπο. Και αν οι haters συνεχίσουν να μας μισούν, ζημιά και κακό στον εαυτό τους κάνουν. Εμάς δεν μπορούν να μας κάνουν. Και πραγματικά γελούσα το πρωί που πήρα το mail γιατί λέω, μα δεν είμαι πεσμένη κάτω. Ίσα ίσα νιώθω ότι πνευματικά με βοήθησε πολύ αυτή η εμπειρία. Νιώθω μια ενδυνάμωση, ότι έμαθα, ότι είναι για κα... και κάθε εμπόδιο για καλό που λένε. Ε, και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να σε δουν πεσμένο κάτω και να έρθουν να σε κλωτήσουν. Δεν πειράζει. Αγάπη μόνο. Απόψε στις 10 το live με το giveaway, την κλήρωση, α, για όσους έχετε στείλει το email σας για να πάρετε ένα διαδικτυακό εισιτήριο, ένα από τα έξι που θα κληρώσουμε στου ανθρώπου που έχουν στείλει το email. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το πώ μπορείτε από τώρα που θα δείτε το βίντεο, όσοι δεν έχετε στείλει το email, να το στείλετε. Αγάπη μου.